Κυρίες και κύριοι, το παρασκήνιο είναι πλούσιο. Πάμε στην Έφη Κουτσοκώστα στις Βρυξέλλες. Τα στρατόπεδα είναι χωρισμένα για τα καλά, με τις δύο πλευρές να επιμένουν στις θέσεις τους. Το παρασκήνιο ήταν πολύ πλούσιο το πρωί, όταν οι 15 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συνεδρίασαν και αποφάσισαν να μπλοκάρουν αυτή τη μη ρεαλιστική πρόταση της Κομισιόν. Ακριβώς, Εύα, και κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου σίγουρο μέχρι χθες το απόγευμα. Γι' αυτό είναι καθοριστικής σημασίας η σημερινή πρωινή συντονιστική συνάντηση, την οποία κάλεσε η ελληνική πλευρά, ο υπουργός Κώστας Κρέκας, προκειμένου να καθοριστεί και να επιβεβαιωθεί ουσιαστικά η κοινή στάση των 15 χωρών να μπλοκάρουν όχι μόνο την πρόταση για το πλαφόν, η οποία θεωρείται από όλους μη εφαρμόσιμη, σχεδόν αστεία, αλλά επίσης να μπλοκάρουν προς το παρόν, να παγώσουν τους δύο κανονισμούς που ήταν σχεδόν σίγουρο ότι σήμερα θα μπορούσαν να συμφωνηθούν από όλους. Ο ένας είναι ο κανονισμός αλληλεγγύης που περιλαμβάνει πολύ σημαντικά μέτρα για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, όπως είναι οι κοινές αγορές, οι κοινές προμήθειες φυσικού αερίου, αλλά και ένας μηχανισμός αλληλεγγύης, αλλά και ένα δεύτερο κανονισμό, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας κανονισμός τον οποίο θέλει πάρα πολύ η Γερμανία και αφορά την αδειοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό λοιπόν που κατάφερε η Ελλάδα και οι άλλες 14 χώρες και με τη στήριξη της Τσεχικής Προεδρίας είναι ουσιαστικά να πούν με ένα στόμα και μία φωνή ότι αν δεν συμφωνηθούν όλα, και το πλαφόν δηλαδή, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Ο Κώστας Κρέκας ήρθε μάλιστα με μία πρόταση που θέλει μία τιμή, ένα πλαφόν το οποίο να καθοριστεί ανάμεσα στα 150 και τα 200 ευρώ. Κάτι που θεωρείται ένα πλαφόν το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και πολύ σημαντικό, δεν θα έσερνε τις τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη. Γιατί αυτό το οποίο θεωρεί η ελληνική πλευρά είναι ότι ένα πλαφόν στα 275 ουσιαστικά δίνει το λάθος μήνυμα στις αγορές και οι τιμές θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς να ανέβουν αρκετά, να ανέβουν πολύ. Οπότε οι επόμενες ημέρες είναι φυσικά καθοριστική σημασία. Βλέπουμε ότι τα στρατόπεδα παραμένουν στις θέσεις τους και έντονα. Μάλιστα, υπήρχε δυσαρέσκεια, έντονη δυσαρέσκεια για αυτή την εξέλιξη από Ολλανδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Αυστρία. Η Γερμανία ήταν λίγο πιο ήσυχη σήμερα. Αυτές παραμένουν ουσιαστικά αντίθετες σε όλα αυτά και γι' αυτό οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστική σημασία. Ακριβώς, ακριβώς. Και οι επόμενες μέρες. Ο στόχος βέβαια. Ναι, στόχος είναι φυσικά να υιοθετηθούν όλα στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις 13 Δεκέμβρη, δύο δηλαδή ημέρες πριν από την τελευταία σύνοδο κορυφής των ηγετών, στο τέλος, την τελευταία δηλαδή αυτού του έτους. Οι 15 δεν θέλουν αυτό να πάει στους ηγέτες, αλλά να λυθεί πριν, ώστε να μην επισκιάσει και όλα στο Συμβούλιο των ηγετών. Ναι. Για να δούμε αν θα λυθεί, γιατί πάρα πολλές φορές υπήρξε η ελπίδα πως θα λυθεί και εν τέλει πάλι πήγε ο γρίφος στους ηγέτες. Μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εφή Κουτσοκώστα.